Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Περιστατικά απόπειρας αρπαγής παιδιών αναφέρονται ανά την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα και εύλογα λοιπόν και ειδικά στους γονείς γεννάται η αγωνία κατά πόσο τα περιστατικά αυτά είναι αληθή, αν υπάρχει κάποια έξαρση της εν λόγω εγκληματικής δράσης, αλλά και γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άρτας, τον κύριο Θεόδωρο Γούσκια. Κύριε Γούσκια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κανείς δεν ξέρει από πού προέρχονται, αν είναι φήμες, αν είναι αναφορές που έχουν κάποια βάση αληθινή ή είναι απλά για συζήτηση και για αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες. Όμως, όπως και να έχει το πράγμα, τις τελευταίες μέρες ψήφιροι, κουβέντες, συζητήσεις στρέφονται όλοι γύρω από αυτό το θέμα, κύριε Γούσκια. Υπάρχουν κάποια στοιχεία σε εσάς όσον αφορά τέτοιου είδους περιστατικά? Ήθελα να πω ότι επισήμως στην υπηρεσία μας, που είναι καθήλυνα αρμόδια, δεν έχει αναφερθεί κάποιο τέτοιο περιστατικό για απόπειρα αρπαγής παιδιού. Κατά καιρούς και στο παρελθόν πολλές φορές έχουμε δει, όχι μόνο τοπικά εδώ στην Άρτα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, να γίνεται αναφορά για ένα βανάκι, άλλο τη χρώματος μπλε, άλλο τη χρώματος άσπρο, μέσω του social media βέβαια, το οποίο αποπειρά τα άτομα που βγαίνουν σε αυτό, ότι αποπειρώνται να αρπάξουν κάποιο παιδί. Τις τελευταίες μέρες, όντως, στα social media γίνονται τέτοιες αναφορές και για την περιοχή μας. Σας λέω και πάλι όμως ότι επίσημη αναφορά τέτοιου περιστατικού δεν υπάρχει. Ίσως κάποιες φορές κάποια συμπεριφορά παρερμηνεύεται. Ξέρετε, τα social media είναι και ένας χώρος που ο καθένας μπορεί να γράψει τη γνώμη του, την άποψή του, την πληροφορία την οποία έχει ο ίδιος, που πολλές φορές είναι αληθής, πολλές φορές και όχι. Δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα. Δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Εάν υπάρχει κάποιο περιστατικό, φρονώ ότι άμεσα εμείς θα ενημερωθούμε και επίσημα κιόλας για να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Αν και δεν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, όπως λέτε, στην αστυνομική διεύθυνση, σε εσάς, μπορούμε και πρέπει να αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο? Δεν μπορούμε ούτε να αποκλείσουμε κάτι, ούτε να είμαστε σίγουροι για κάποια διάπραξη τέτοιου πράγματος. Άρα, μπορούμε όμως... Δεν έχουμε ενημέρωση. Ναι. Εσείς όμως, σαν αστυνομική διεύθυνση, μπορείτε να ενημερώσετε τους γονείς, τους πολίτες, αν σε περίπτωση, αν, πάντα βάζουμε το αν, τι θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι γονείς. Έχετε, η ελληνική αστυνομία έχει εκδώσει οδηγίες, έτσι δεν είναι, κύριε Γούσκια? Βέβαια, εννοείται αυτό. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι αν υπήρχε δόση αλήθεια σε αυτό το γεγονός, και σε ό,τι αφορά ανηλίκους κιόλας, οι γονείς θα μας ενημερώνουν άμεσα, όπως έχει γίνει κατά το παρελθόν, όχι για τέτοιου είδους ακριβώς περιστατικό ή περιστατικά ανάλογης μορφής και φύσεως. Έτσι πιστεύω και τώρα ότι άμεσα θα γινόμασταν αποδέκτες μιας τέτοιας πληροφορίας. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω αν αυτά που αναφέρονται είναι έτσι ακριβώς. Μπορεί κάποιο γεγονός, ξέρετε, να είναι παραπλήσιο. Δηλαδή να υπήρξε κάποια όχληση ενός ενήλικα φερειπίν από ένα επίσης ενήλικα μέσω ενός οχήματος. Αυτό να παρερμηνεύτηκε και να έχει διαρρεύσει όλο αυτό το πράγμα. Τα social media, είπαμε, είναι ένας χώρος που ο καθένας μπορεί να γράψει οτιδήποτε, να πάρει μια πληροφορία από εκεί, πώς θα τη μεταφέρει με το δικό του τρόπο, να παρερμηνευτεί και μετά παίρνοντας μια έκταση, παίρνει συνήθως μια τέτοια είδηση μέσω του διαδικτύου, καταλαβαίνετε πόσο μπορεί αυτό να θορυβήσει τους ανθρώπους. Δεν πρέπει βέβαια. Τέτοιου είδους ειδήσεις, ψευδείς ειδήσεις, είχαμε κατά καιρούς. Και τα προηγούμενα χρόνια, και πριν από 10 χρόνια, και πριν από 20 χρόνια, και πριν από 5 χρόνια, ανατακτά χρονικά διαστήματα, όλο και κάπου εμφανιζόταν ένα βανάκι διαφορετικού χρώματος, όπως είπατε κι εσείς, κάποιος άγνωστος, ο οποίος προσπαθούσε ή υπήρχε μια απόπειρα αρπαγής ανηλίκου. Όμως, επειδή κάπου μπορεί να υπάρχει, να υπάρχουν κάποια στοιχεία, να έχουν γίνει καταγγελίες σε άλλες αστυνομικές διευθύνσεις, ενδεχομένως, δεν ξέρω.
Κανένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει ή αν κάτι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Όχι, γι' αυτό μιλάω και εγώ για απόπειρα. Ναι. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν τις κεραίες τους πιο ανεβασμένες. Να είναι περισσότερο, αν θέλετε, να έχουν περισσότερο τον έλεγχο των παιδιών. Βέβαια. Γι' αυτό μιλάμε και για υποχρέωση της επιμέλειας του ανηλίκου από τον ενήλικα, από τον κηδεμόνα του. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να αποφεύγονται τέτοιοι κίνδυνοι. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει το οτιδήποτε να συμβεί στο μέλλον, έστω και αν μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί. Πάντα η προσοχή των γονέων, των κηδεμόνων, πρέπει να είναι τεταμένη. Φροντίζουμε, προσέχουμε τα παιδιά μας από τον κάθε επίδοξο που μπορεί να θέλει να κάνει το οτιδήποτε. Σας λέω και πάλι όμως ότι μέχρι τώρα επίσημη καταγγελία τέτοιου είδους για την οποιαδήποτε προσπάθεια για τη συγκεκριμένη περιγραφή επισήμως δεν έχει καταγγελθεί στην υπηρεσία μας. Και επειδή βλέπουμε και πάρα πολύ σκληρά περιστατικά, όπως είπα το τελευταίο διάστημα, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μέσω των social media και κάποια παιδιά τα οποία παρασύρονται από ενήλικες με σκληρή, αν θέλετε, παραβατικότητα. Γιατί δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μόνο παραβατικότητα το ότι κάποιος ενήλικας προσπάθησε να αποπλανήσει ένα ανήλικο. Και θέλω και εδώ να πω ότι υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν συστάσεις, υπάρχουν αναφορές από την ελληνική αστυνομία, οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά, να προσέχουν τα παιδιά όταν βρίσκονται στο διαδίκτυο. Είναι το καλύτερο μέσο, αλλά και εκείνο που κρύβει πάρα πολλές παγίδες. Νωρίτερα αναφερθήκατε σε ένα θέμα, αυτό που ξεκινήσαμε τέλος πάντων στη συζήτησή μας, για το βανάκι, το περιβόητο που κατά καιρούς έχει έρθει αυτό στην είδηση. Ναι. Υπάρχουν περιγραφές, αληθείς, αναληθείς, δεν ξέρω το οτιδήποτε. Μιλάμε όμως για μια φυσική παρουσία ενός ατόμου, ενός οχήματος σε ένα χώρο. Υπάρχει περιγραφή. Εδώ είναι πιο απλά τα πράγματα, πιο εύκολα, εντός εισαγωγικών τα απλά και το εύκολο. Πάντως είναι μια εικόνα που ένας άνθρωπος την έχει μπροστά του, μπορεί να την περιγράψει, έχει επίγνωση έστω του αυτού του ανθρώπου, του επίδοξου δράστη μιας, όπως περιγράψετε και εσείς, μιας σκληρής περίπτωσης εγκληματικότητας. Δεν μπορούμε να την απορρίψουμε όμως. Δεν μπορούμε, κύριε διοικητά. Φανταστείτε τι συμβαίνει στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο υπάρχει ανωνυμία. Εγώ μπορεί να παρουσιαστώ σε έναν ανήλικο κιόλας που δεν έχει τις εμπειρίες, δεν έχει τη γνώση να διακρίνει κάποια πράγματα. Αυτό ακριβώς. Μπορώ να παρουσιαστώ με οποιαδήποτε πρόσωπο, να προφασιστώ το οτιδήποτε, να προσεγγίσω ένα παιδί και μέσω του διαδικτύου, μέσω των δυνατοτήτων που δίνονται, να πετύχω τον σκοπό τον οποίο έχω θέσει εξ αρχής. Και κάνω αυτή την επικοινωνία με τον ανήλικο. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. Αυτό φάνηκε στην εποχή του, ιδίως τώρα του κορονοϊού, την εποχή της καραντίνας, που όλες οι επαφές γινόταν μέσω διαδικτύου. Φάνηκε η χρησιμότητα αυτού του πράγματος. Όμως, δυστυχώς και σε αυτή την περίοδο, που επισήμως γινόταν ακόμα και μαθήματα παιδιών γινόταν επίσημα μέσω του Υπουργείου, είχαμε ακόμα και σε αυτά τα πράγματα παρεμβάσεις κακοηθών ανθρώπων που θέλανε να κάνουν κάποια διαφορετικά πράγματα, να προσβάλλουν παιδιά. Είχαμε πολλά κρούσματα τέτοια. Και γι' αυτό φανταστείτε, όταν ένα παιδί κλείνεται σε ένα χώρο μέσα στο σπίτι, είναι μέσα στο διαδίκτυο, χωρίς την επιμέλεια του γονέα, του ενηλίκου, σε τι δρόμους μπορεί να οδηγηθεί. Πάντοτε χρειάζεται η προστασία και η επίβλεψη του ενήλικα στο χώρο στον οποίο το παιδί μπαίνει, για να μην έχουμε πράγματα που, όπως είπατε κι εσείς, έχουν δει κατά καιρούς υπό τη δημοσιότητα. Και η εμπιστοσύνη των παιδιών προς τους γονείς, για να μπορούν να μιλούν, να αισθάνονται τους γονείς δίπλα τους και να μπορούν να συζητούν. Ένα πρόβλημα με την εικόνα. Κύριε Γούσια, μ' ακούτε? Ακριβώς όπως είπατε, αυτό είναι πρωταρχικό. Το παιδί πρέπει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο γονέα, ώστε να το επιτρέψει να μπει
σε πιο ιδιαίτερα πράγματα, να μπορέσει να το αναφέρει κάποια γεγονότα που είναι διαφορετικά από αυτά που συνήθως το παιδί βιώνει, από αυτά που θεωρούμε έτσι φυσιολογικά, normal. Και έτσι ο γονέας να μπορέσει να ενεργήσει, να ενημερώσει τις αρχές και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο ανάλογα με την περίπτωση. Κύριε Γούσκε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Με το βλέμμα στη νέα πραγματικότητα που επέβαλε η εξάπλωση της πανδημίας και την ανάγκη να δημιουργηθούν άμεσα συνθήκες ανάπτυξης και προόδου, η Πάτρα φιλοξενεί έως και το Σάββατο 5 Ιουνίου το 9ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης μίλησε τόσο για θέματα της επικαιρότητας, όσο και θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Στα πλαίσια του 9ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης αναφέρθηκε τόσο για θέματα της επικαιρότητας, όσο και θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην μετακορονοϊού εποχή και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προκύπτουν για τη χώρα από τρεις πηγές χρηματοδότησης και μία τέταρτη που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών και πρόκειται για το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης. Απευθυνόμενος προς την τοπική αυτοδιοίκηση, ανέφερε πως αυτό που πρέπει να τους απασχολεί είναι ο τρόπος που θα απορροφηθούν τα χρήματα και όχι η χρηματοδότηση. Υπενθύμησε πως υπάρχουν χρονικές δεσμεύσεις και αν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ώστε να απορροφηθούν τα κεφάλαια, καραδοκεί ο κίνδυνος αυτά τα χρήματα να χαθούν και να μην αξιοποιηθούν. Συμπλήρωσε δε πως για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει να εμπλακεί ενεργά και ο ιδιωτικός τομέας στην προσπάθεια. Ο κύριος Βορύδης αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για την τηλεργασία, διαβεβαιώνοντας πως τα δικαιώματα των εργαζομένων θα είναι πλήρως κατοχυρωμένα και τα ωφέλη πολλά, καθώς δεν θα ξοδεύουν χρόνο για μετάβαση στο γραφείο, ενώ θα δουλεύουν σε ένα πιο οικείο περιβάλλον για αυτούς. Αυτό πράγματι αποτελεί την πρόκληση, σας είπα, του επόμενου κοινωνικού διαστήματος. Είναι κάτι που σε συζητήσεις με τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες πάρα πολλές φορές το θέτουμε. Ότι κοιτάξτε, συγκεντρωθείτε αυτή τη στιγμή κυρίως στο ζήτημα της απορρόφησης. Μην σας απασχολεί τόσο πολύ το ζήτημα της χρηματοδότησης, γιατί έχουμε χρηματοδοτικές δυνατότητες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν λέμε εμείς ότι έχουμε, να πω ένα συγκεκριμένο τώρα, το οποίο είναι ένα μέρος της όλης συζήτησης, λέμε ότι έχουμε 2,5 δις για να χρηματοδοτήσουμε ένα πολύ μεγάλο, ένα θηριώδες πρόγραμμα χρηματοδοτήσεως στο Αντώνη Στρίτσης. Και λέμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν μια σειρά από δράσεις οι οποίες συνδέονται με το πρόγραμμα αυτό. Ωραία. Το να πούμε δεν μας στάνουν τα λεφτά, θα θέλαμε κι άλλα, είναι μια συζήτηση που στην πραγματικότητα φαίνεται να παραγνωρίζει ποιο είναι το κρίσιμο μέγεθος εδώ. Εάν οι Δήμοι καταλήξουν να απορροφούν 100 εκατομμύρια το χρόνο, καταλαβαίνετε ότι τα 2,5 δις θα μας πάνε, θα το πάμε σε 25 χρόνια θα το ξοδέψουμε. Άρα η συζήτηση για το ότι θέλουμε κι άλλα είναι άνευ αντικειμένη. Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι τώρα να φτιάξουμε εκείνες τις υποδομές που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε ταχύ ορίμανση και απορρόφηση των ποσών αυτών. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Το νομοσχέδιο που καταργεί την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ οι βουλευτές της Αντιπολίτευσης ψήφισαν όχι. Για υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών έκανε λόγο, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη. Με το νομοσχέδιο αυτό, η κυβέρνηση υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς για να παρατείνει το χρόνο ζωής της, τόνισε μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών εκλογή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη. Ο νόμος σας του 2019 ήταν αντίθετος στο Σύνταγμα και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Αλλίωσε το εκλογικό αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω και να σταθώ στο τεράστιο έλλειμμα ασφάλειας στο οποίο βρίσκεται η χώρα. Έλλειμμα ασφάλειας τόσο εντός των συνόρων όσο και εκτός. Δεν θέλω να επεκταθώ βεβαίως στην αμαύρωση της διεθνούς εικόνας της χώρας με την αεροπειρατεία και τα παιχνίδια κατασκόπων.
Δεν θέλω να σταθώ αναλυτικά στο ότι ακυρώθηκε, ακυρώσατε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, το διαγωνισμό για τις νέες ταυτότητες που ήταν έτοιμος. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει 2 χρόνια και όχι μόνο δεν εκδίδονται νέες ταυτότητες, όπως ήταν η υποχρέωσή μας από τον Αύγουστο του 2021, με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, αλλά δεν υπάρχει καν ανάδοχος και το τοπίο διαγράφεται και αρκετά σύνθετο. Και αυτό βεβαίως το αναφέρω γιατί αυτό έχει άμεσες συνέπειες για τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας στα ζητήματα ασφάλειας και φυσικά για την κυκλοφορία των Ελλήνων πολιτών. Θα σταθώ στο προεκλογικό σύνθημα «Νόμος και τάξη». Ένα σύνθημα που με τα εκλογικά ξέρουμε όλοι πια, το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία, ότι έγινε τρόμος και πάταξη. Για ποιον? Για τους εγκληματίες? Όχι. Για τους παραβατικούς? Όχι. Τρόμος και πάταξη για φοιτητές, εργαζόμενους, πολίτες, οικογένειες. Όλοι τα θυμόμαστε τα επεισόδια της Νέας Σμύρνης. Και τις τελευταίες μέρες, αρκετές τελευταίες μέρες, ζούμε σκηνές Far West. Μαφιόζικες δολοφονίες μεσημέρι, συμβόλαια θανάτων δημοσιογράφων, έγκλημα στα γλυκά νερά, εκτελέσεις στη Ζάκυνθο, μεταμόρφωση, πριν 2 μέρες στα Σεπόλια, χθες στη Βάρη, σήμερα πυροβολισμοί στον Άλυμο. Έλεγε ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά ότι οι πολίτες θα πρέπει να ζουν με ανοιχτά παράθυρα. Όχι μόνο ανοιχτά παράθυρα, αλλά εξίσφαιρα στα παράθυρα, μετά και το σημερινό. Βεβαίως, η διακίνηση ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα ανθούν, αυξάνονται σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες, ανήλικα κορίτσια στον δρόμο, αλλά ο Πρωθυπουργός ασχολείται με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Γιατί η απάντηση στη βαρύνουσα εγκληματικότητα είναι φυσικά ένα νέο αστυνομικό σώμα αρχές καλοκαιριού για τα εδώ και μήνες κλειστά πανεπιστήμια. Και τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά. Άκουσα χθες τον κύριο Χρυσοχοΐδη, δήλωσε επί λέξη. Το οργανωμένο έγκλημα έχει πολύ χρήμα και έχει αρχίσει εδώ και καιρό να το νομιμοποιεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Έτσι, εάν εισέλθει στους θεσμούς, θα έχουμε ζήτημα κανονικής μαφίας. Αυτά είπε ο Υπουργός χθες. Τι εννοεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης? Έχει μπει το οργανωμένο έγκλημα στους θεσμούς? Δηλαδή, φανταστείτε τώρα αυτή τη δήλωση να την είχα κάνει εγώ υπουργός επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία κουβέντα είναι απλά τρίτη και καλό καλοκαίρι. Ο νόμος του 2019 ήταν αντίθετος στο Σύνταγμα και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Με το σημερινό νομοσχέδιο γυρίζει τη χώρα 15 χρόνια πίσω στην νομοθεσία του 2006. Φτιάχνεται πλασματικές πλειοψηφίες και καταργείται την αντιπολίτευση, υπογράμμισε η κυρία Γεροβασίλη. Αυτά λοιπόν για το οργανωμένο έγκλημα. Τι κάνουν τόσο καιρό με όλα αυτά τα οποία μας κατήγγυλαν εμάς προεκλογικά, εξήγγυλαν αυτοί προεκλογικά? Και τι κάνει ο Υπουργός, εκτός από το να παραδέχεται την ήττα της κυβέρνησης με αυτές τις δηλώσεις? Και εκτός βέβαια από το να μεταφέρει φακέλους στον εισαγγελέα και τα λοιπά, καλό το σόου, αλλά ο Υπουργός τώρα δεν κλητήρας μεταφέρει φακέλους στον εισαγγελέα. Και βεβαίως έγινε η προσπάθεια μετάθεσης των ευθυνών στη δικαιοσύνη. Κόλπο κι αυτό. Κύριε της κυβέρνησης, αφήστε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Σας το επιστρέφουμε. Απ' τη δίθεν ασφάλεια που τάξατε προεκλογικά, φέρατε την απόλυτη ανασφάλεια στους πολίτες. Η εκτίμησή μου στο γιατί. Γιατί ανασφάλεια αισθάνεται η ίδια η Νέα Δημοκρατία, η ίδια η κυβέρνηση. Είναι ανασφαλής. Ανασφαλής κυβέρνηση. Αλλιώς δεν θα χρειαζόταν τέτοια επίδειξη πυγμής, αλλά κούφια. Με το σημερινό δε νομοσχέδιο, προφανώς έρχεται να υπονομεύσει άλλη μια φορά τους δημοκρατικούς θεσμούς και να παρατείνει το χρόνο ζωής της με όλους τους γνωστά παλιά κόλπα. Ήδη τον Αύγουστο του 19, μετά τις εκλογές, με τον νόμο 4623 του 19, εξασφάλιζε δήθεν την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ. Με την ίδια λογική που ο Πρωθυπουργός ήταν το κέντρο του απαστράπτοντος ακόμα επιτελικού κράτους, έτσι στο κέντρο των ΟΤΑ βάλατε τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, αυξήσατε αρμοδιότητες σε αυτούς όμως. Και βεβαίως αυτός ο νόμος ήταν αντίθετος και στο Σύνταγμα και στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, αλλοιώνοντας βεβαίως και το εκλογικό αποτέλεσμα.
Με το έτσι θέλω πλειοψηφία στα 3/5 στην πλειοψηφούσα παράταξη, στην Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Αύξηση της αρμοδιότητας αυτών των επιτροπών που με τα 3/5 πια μπορούσαν να έχουν την απόλυτο έλεγχο σε βάρος και των Δημοτικών και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν ήταν αρκετές για την ανασφαλή Νέα Δημοκρατία, για την ανασφαλή κυβέρνηση. Ξαναγυρνάμε τώρα το 2006, πάμε πάλι πίσω. Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης, όχι από το 50-1, αλλά με το 43%. Για να μην έχουμε κρεμότητες στη δεύτερη Κυριακή, να μην ταλαιπωρούμαστε και να γίνεται η δουλειά με την πρώτη Κυριακή. Και αυτός που θα βγει με το 43% θα πάρει το 60% των εδρών. Δεν φτάνει το 51%. Απ' την άλλη, μειώνεται ο αριθμός των συμβούλων, αυξάνονται οι υποψήφοι. Καταργείται την τρίτη κάλπη για κοινότητες και προβλέπεται υποχρεωτική στήχηση με το κεντρικό δημοτικό ψηφοδέλτιο. Και πλασματικές πλειοψηφίες και φυσικά σταδιακά ενδεχομένως να θέλετε να καταργήσετε την αντιπολίτευση. Αυτά όλα όταν στην Ευρώπη καταρτίζονται συμμετοχικοί προϋπολογισμοί, προωθούνται αναλογικά συστήματα, η Νέα Δημοκρατία κάνει ακριβώς το αντίθετο. Απόλυτα πλειοψηφικό σύστημα, κατάργηση του αναλογικού συστήματος που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κλεισθένη 1. Δεν ξέρω πόσο ευρωπαϊστές είστε. Αλλά εδώ μάλλον φαίνεται σε πολλαπλά νομοθετήματα ότι είστε αντιευρωπαϊστές. Η αντιπροσωπευτική αρχή, η αρχή της ισοτιμίας της ψήφου, η αρχή της αποκέντρωσης καταργούνται. Θέλετε το μακρύ χέρι στον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ανακύκλωση των γαλάζιων στελεχών. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος που έχετε βρει να επιβιώσετε. Δεν νομίζω ότι είναι αρκετός. Σας ευχαριστώ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κάλεσε μέσω της ΣΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης να υποστηρίξουν με κατάλληλα μέτρα και δράσεις της επιλογής τους τη χρήση του ποδηλάτου στην καθημερινότητα των πολιτών. Και φέτος απίφθηναν το μήνυμα, αντί να γίνεται η ζωή σου ποδήλατο, βάλε στη ζωή σου το ποδήλατο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, φορείς όλο τον κόσμο επισημαίνουν τη σημασία να κινείσαι με ποδήλατο στις πόλεις. Σήμερα αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία, καθώς οι αρνητικές συγκυρίες της παγκόσμιας πανδημίας, το συνεπειών του κορονοϊού και η ανάγκη για διατήρηση των κοινωνικών αποστάσεων μείωσαν την κυκλοφορία των ΙΧ κατά 85% και έδωσαν το δικαίωμα στους χρήστες του ποδηλάτου να διεκδικούν δικαίως περισσότερο χώρο να κινούνται στην πόλη. Η μετακίνηση με ποδήλατο είναι ένας τρόπος άθλησης, συμβάλλει στο να μένουμε μαζί και να είναι δείγμα αποτελεσματικής βιώσιμης μετακίνησης. Συμβάλλει στο καθαρό περιβάλλον και συμφέρει όλους. Γι' αυτό οι Δήμοι, οι κυβερνήσεις και οι απλοί πολίτες την αγαπούν και την ενισχύουν κάθε φορά. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου η σημερινή και σε μια συμβολική κίνηση ο Δήμαρχος Αρταίων και ο Πρόεδρος του Ποδηλατικού Ομίλου Άρτας, Περικλής Ζώτος, προτρέπουν όλους τους δημότες να προτιμήσουν το ποδήλατο για τις μετακινήσεις τους, για την εργασία τους, για την άθλησή τους, για τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων στο κέντρο της πόλης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Άρτα μπορεί να γίνει η πόλη του ποδηλάτου.
Παγκόσμια μέρα ποδηλάτου σήμερα και δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορείτε να κάνετε τις δράσεις που θα θέλατε, κύριε Ζώτο. Παρ' όλα τα αυτά είστε εδώ στο ποδηλατόδρομο που έχει φτιάξει ο Δήμος Αρταίων για να δώσετε ένα ας πούμε συμβολικό μήνυμα και τη χρήση του ποδηλάτου ότι πρέπει να μπει στη ζωή μας, σωστά? Φυσικά, κάθε χρόνο εμείς το γιορτάζουμε. Πέρυσι το είχαμε γιορτάσει, παρόλο που ήμασταν πάλι εν μέσω πανδημίας, το είχαμε γιορτάσει με μια ποδηλατοβόλτα με το Δήμο. Φέτος, παρόλο που κανονίσαμε πράγματα, πάντα με τη συνεργασία του Δήμου και ωραία πράγματα και δραστηριότητες με τα παιδιά, δυστυχώς το πολυπόθητο ΦΕΚ δεν εκδόθηκε για τη χαλάρωση των μέτρων. Δεν πειράζει. Εμείς το ποδήλατο θα το συνεχίσουμε, ο Δήμος μας στηρίζει. Τις εκδηλώσεις που κανονίσαμε θα τις μετακινήσουμε χρονικά, θα τις κάνουμε, εννοείται. Παρόλα αυτά, είδαμε και για δεύτερη χρονιά ότι το ποδήλατο δεν είναι απλά ένας τρόπος μετακίνησης, δεν είναι δεύτερη χρονιά εννοώ λόγω της καραντίνας. Δεν είδαμε ότι ήταν ένας τρόπος μετακίνησης, ένα μέσο αναψυχής, είναι τρόπος ζωής για όλους μας, όχι για μας του ποδηλατικού ή εμείς που το χρησιμοποιούμε κατά κόρον στη ζωή μας. Πάλι βγήκαν πάρα πολλά ποδήλατα στη συνέχεια της περσινής χρονιάς. Και βέβαια σε αυτά συνέβαλε και η προσπάθεια που έχει κάνει ο Δήμος με τη δημιουργία ποδηλατόδρομων, με τη δημιουργία θέσεων στάθμισης, φυσικά με την κορύφωση του γεγονότος τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, το οποίο ήταν μια διαφήμιση ακόμα σε συζητήσεις που έχουμε την Ελληνική Ομοσπονδία, συζητιέται η επιτυχία της διοργάνωσης. Ως ποδηλατικός ομίλος Άρτας, βλέπουμε ότι από τότε που έχετε ξεκινήσει εδώ και τόσα χρόνια, κάθε χρόνο πάτε και καλύτερα γιατί έρχονται και περισσότερα μέλη. Αυτές οι δράσεις, τι σκοπό έχετε? Να κάνετε μια σκέδωση ότι ο κόσμος και οι πολίτες της Άρτας το αγκάλιασαν το ποδήλατο και μέσα της πάει καραντίνας. Βέβαια. Το ποδήλατο δεν είναι απλώς ένα μέσο για να μετακινηθούμε, δεν είναι ένα μέσο. Είναι ένα μέσο να γυμναστούμε, ένα μέσο να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, να μας κοινωνικοποιήσει. Εμείς κατά κόρον εγώ, ας πούμε, ήρθα κατευθείαν από τη δουλειά μου με το ποδήλατο, σαν να είναι μια δουλειά και αυτό. Δηλαδή, είπα πόσες καλημέρες στον κόσμο που είναι ένα μέσο κοινωνικοποίησης. Κλεινόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και νομίζουμε ότι αυτό μας καταξιώνει κοινωνικά. Είναι λάθος. Πρέπει να... Έχετε σκεφτεί κάποιες δράσεις? Αυτό θέλω να ξέρω. Φυσικά, πάντα σκεφτόμαστε κάποιες δράσεις, πάντα σκεφτόμαστε δράσεις. Περιμένουμε να χαλαρώσουν κάπου στα μέτρα, να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερες ποδηλατοβόλτες, δηλαδή να μπορέσει ο κόσμος να βγει οργανωμένα εκτός της πόλης. Θα οργανώσουμε πάλι με τη συνεργασία του Δήμου τη διαδρομή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, θα την κάνουμε τοπικό αγώνα το Σεπτέμβριο, αν πάνε καλά τα πράγματα. Πάντα θα κανονίζουμε και ελπίζουμε το Σεπτέμβριο πάλι να ξεκινήσουμε τις ακαδημίες για τα μικρά μας τα παιδιά και βλέπουμε. Ας βγούμε όλοι έξω, ας ποδηλατήσουμε ώστε να κάνουμε πόλεις όπως είναι η Άρτα, μια δύσκολη για το ποδήλατο πόλη, αλλά παρόλα αυτά φιλική προς το περιβάλλον, ώστε να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε πιο κοινωνικοί και πιο υγιείς. Στο νέο ποδηλατόδρομο παραβρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Χαρακλιάς, όπου ανέφερε «Είχαμε προγραμματίσει αρκετές δράσεις για αυτή τη μέρα, αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν». Κύριε Χαρακλιά, έχουν μπει βάσεις από τη Δημοτική Αρχή έτσι ώστε το ποδήλατο να μπει στην καθημερινότητα των Αρτινών πολιτών? Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Ποδηλατικού Ομίλου, τον κύριο Ζώτο, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και σε όλα τα μέλη γενικώς, για τη μεγάλη βοήθεια που παρέχουν στο Δήμο Αρταίων, ειδικά αυτή τη μέρα που είναι Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου.
σιγά σιγά η Άρτα φιλοξενεί το ποδήλατο, το ποδήλατο μπαίνει στη ζωή της Άρτας. Αυτό το προέτρεψε και λίγο, αν θέλετε, και η καραντίνα που βγήκαμε όλοι, μιας και δεν είχαμε που αλλού να πάμε, να αθληθούμε. Από γνωστούς και φίλους, μιας και είμαι στην πόλη, έμαθα ότι οι πωλήσεις των ποδηλάτων έχουν αυξηθεί κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι ο Δήμος Αρτέων κάνει το καθήκον του, δημιουργεί ένα δίκτυο σιγά σιγά, δειλά δειλά, ένα δίκτυο ποδηλατόδρομου, το οποίο στο μέλλον θα αναπτυχθεί και θα έχουμε ένα ενοποιημένο δίκτυο σε πολύ λίγο καιρό από τώρα. Δυστυχώς φέτος, λόγω του COVID, δεν μπορούσαν να γίνουν οι δράσεις που είχατε προγραμματίσει. Εν καιρό φανταστώ ότι θα τις κάνετε. Σίγουρα, για αυτή τη μέρα είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε πολύ περισσότερες δράσεις, κυρίως με πρωταγωνιστές τα μικρά παιδιά, ούτως ώστε και εκείνα να μοιηθούν στη λέξη και σε αυτή τη μαγεία που λέγεται ποδήλατο. Όμως η πανδημία και το ΦΕΚ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δεν ήρθε, δεν το απαγορεύει, ούτως ώστε εμείς οφείλουμε να υπακούσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως προσκαλούμε όλους τους συνδημότες που έχουν το ποδήλατο να βγουν, να πάνε στη δουλειά τους με αυτό, να πάνε να ψωνίσουν με αυτό, να πιούν τον καφέ τους με αυτό. Είναι καλό από πολλές πλευρές. Για την υγεία μας, για την τσέπη μας είναι πιο οικονομικό από το να πάρουμε το μηχανάκι ή το αυτοκίνητο. Και γενικότερα το περιβάλλον, γινόμαστε και εμείς φιλικοί προς το περιβάλλον. Θεωρείτε ότι έπαιξε μεγάλο σημαντικό ρόλο η τελευταία διοργάνωση του μεγάλου πρωταθλήματος ποδηλατικού ομίλου που είχε γίνει πέρυσι στην περιοχή? Ό,τι γίνεται και αφορά το ποδήλατο είναι ένα κίνητρο. Είναι μια διαφήμιση για τη λέξη ποδήλατο. Πήγε πάρα πολύ καλά σαν πρώτη διοργάνωση πέρυσι. Θέλουμε να το κάνουμε θεσμό κάθε Σεπτέμβριο ή όποτε αλλού επιτρέψει το καλεντάρι το αθλητικό, να κάνουμε αυτό το ποδηλατικό αγώνα στην πόλη μας. Είναι ένα στοίχημα τόσο της Δημοτικής Αρχής, με τη βοήθεια φυσικά του ποδηλατικού ομίλου. Θα φέρει ξένο κόσμο. Είναι και το ποδήλατο τροποντινά φέρνει και ένα είδος τουρισμού, που είναι οι αθλητές, ο αθλητικός τουρισμός. Και πάνω σε αυτή τη βάση και ο Δήμος Αρτέων κινείται. Να αφήσουμε το αυτοκίνητο στην άκρη, όχι μόνο αυτή την ημέρα που είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, όταν και όσο ο καιρός το επιτρέπει, δόξα τω Θεώ έχουμε μπει στο καλοκαίρι, να παίρνουμε το ποδήλατο. Είναι, θεωρώ, ένας ασφαλής τρόπος μέσω του δικτύου των ποδηλατοδρόμων, μιας και βρισκόμαστε και εδώ σε ένα από αυτά, να πάει να κάνει τα ψώνια του, όπως προείπα, τις δουλειές του όλες, να το και φυλάσσεται, να το κλειδώνει στις ειδικές θέσεις στάθμισης που έχει δημιουργήσει σε κάποια σημεία συγκεκριμένα ο Δήμος Αρτέων. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι είναι οι άνθρωποι που στρέφονται στο ποδήλατο, καθώς τα ωφέλη που έχει να προσφέρει η ποδηλασία είναι πάρα πολλά και σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πολιτών. Το ποδήλατο βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης στην πόλη, συμβάλλει στη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος και του προβλήματος πάρκινγκ στην πόλη. Με το ποδήλατο αποφεύγουμε κακές συνήθειες, όπως καθιστική ζωή, στρες, εξάρτηση από το κάπνισμα, ναρκωτικά και αλκοόλ, που δημιουργούν πολλά σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Με το ποδήλατο συμβάλλουμε στη μείωση εξάρτησης των πολιτών από τις ενεργειακές ανάγκες. Με το ποδήλατο συμβάλλουμε στη μείωση των οικογενειακών δαπανών για μετακίνηση, υγεία και άσκηση. Με το ποδήλατο γνωρίζουμε την πόλη μας, τη γειτονιά μας και τους ανθρώπους της καλύτερα και αποκτάμε καλύτερη αίσθηση της πόλης. Ποδηλατώντας, ζούμε κοινωνικά, κοινωνικοποιούμαστε, γενικά διευκολύνουμε την κοινωνική συνύπαρξη. Επίσης, για τους πολίτες που απολαμβάνουν να χρησιμοποιούν το ποδήλατο, είτε για τις δουλειές τους, είτε για τους ποδηλατοβόλτες τους, ο Δήμος Αρτέων στην είσοδο του Δημαρχείου έχει κοινόχρηστα ποδήλατα, τα οποία διατίθονται δωρεάν με τη χρήση της αστυνομικής ταυτότητας. Τέλος, σε διάφορα σημεία του Δήμου έχουν τοποθετηθεί και ειδικές θέσεις στάθμευσης για τα ποδήλατα, τις οποίες ο Δήμος επεκτείνει συνεχώς.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από 5η έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Κρέτα Φάρμς Γαλοπούλες 30% φθηνότερα. Φάγετο Τάλ 30% φθηνότερα. Παξαμάς Παξιμάδια 40% φθηνότερα. Κρις Κρις Ψωμί Τόστα 1,20. Λουμίδης Παραδοσιακός 2,14. Αλατίνι Μπισκότα 40% φθηνότερα. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέχρι την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε χαρτί κουζίνας Maxi 600 γραμμαρίων μόνο 1,39. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ελμές 4 λίτρων μόνο 15,40. Φέτα βοσκοπούλα Pop δοχείο μόνο 5,95 το κιλό. Γραβιέρα Ζάγκα Αμφιλοχίας 8,49 το κιλό. Και στήθος κοτόπουλο φιλέτο συνεταιρισμού Νοπό 5,49 το κιλό. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Και μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα επιστρέφουμε μαζί σας και πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάσταρα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μίλη, καλησπέρα στους φίλους και θεατές μας που ακολουθούν. Όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και λόγω της πανδημίας, ξέραμε πάρα πολύ καλά, ήταν μία από τις οδηγίες, αν θέλεις. Δεν επιτρεπόταν η συνοδή των ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Εδώ όμως υπάρχει μία επισήμανση από τη δική σου την πλευρά, η οποία... Λοιπόν, επιτρεπόταν, απλά ήταν περιορισμένος και συγκεκριμένος ο αριθμός των συνοδών και υποβαλόταν σε τακτικά τεστ. Ναι. Κάτι το οποίο έχει ατονίσει, δεν ξέρω γιατί, δεν έχουν διαθέσιμα ειδικοί στο νοσοκομείο. Θεωρούν ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο, άρα μετά να ατονίσουμε και εμείς οι πολίτες. Με αποτέλεσμα, με πήρε φίλος από τα Γιάννενα και μου είπε για δικό του φίλο, που δεν τον γνωρίζω εγώ, ότι ο άνθρωπος πήγε στο νοσοκομείο για άλλο πρόβλημα υγείας, έτσι, όχι, δεν είχε σχέση με τον COVID, σε μία κλινική. Και κάθισε δύο βράδια. Δίπλα από αυτό νοσηλευόταν ένας άλλος, ένας ή δύο, θυμάμαι καλά, έτσι, με διάφορα προβλήματα υγείας. Λοιπόν, φεύγοντας ο άνθρωπος αυτός στην κλινική, αφού ήταν σύντομη παραμονή του εκεί, γιατί είχε ένα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να ρυθμιστεί και έπρεπε να τον παρακολουθήσουν για ένα 48ωρο με τα monitor κτλ. Πηγαίνοντας λοιπόν στο σπίτι του μετά από μία-δύο μέρες, άρχισε να έχει συμπτώματα κορονοϊού. Λοιπόν, και πάει, κάνει τεστ και βγαίνει θετικός. Και λέει ότι εγώ δεν πήγα. Εντάξει, αυτό φυλαγόταν πάρα πολύ και λόγω του προβλήματος της υγείας του και εγώ δεν πήγα πουθενά. Και να μην στα πολυλογώ τώρα και τρώμε χρόνο. Απεδείχθη ότι ένας από τους συνοδούς που ήταν στο δωμάτιο που νοσηλευόταν ο ίδιος. Ο ίδιος δεν είχε συνοδό, διότι δεν χρειαζόταν λόγω προβλήματος. Έγινε τεστ, διότι πήγε στη δίκη, είπε στη δίκη στο νοσοκομείο. Εγώ τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, έγινε τεστ και ο ένας από τους συνοδούς ήταν θετικός. Πρόσεξε. Αυτός ο συνοδός είχε κάνει τεστ πριν μπει στο νοσοκομείο. Ναι, αλλά στο νοσοκομείο κάθισε 20 μέρες με τον άνθρωπό του. 15 μέρες, πόσο. Δηλαδή, αυτό το διάστημα έμπαινε, έβγαινε, τον άλλαζε κάποια αποκλειστική νοσοκόμα, κάποιο άλλο άτομο από το οικείο περιβάλλον, πήγαινε στην πόλη των Ιωαννίνων, ψώνιζε, δεν ξέρω τι άλλο έκανε και γύριζε. Δεν του ξανά έγινε άλλο τεστ για 15-20 μέρες. Με αποτέλεσμα αυτός να είναι φορέας και να κολλήσει και τον άλλον. Αντιλαμβάνεσαι πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα αυτό. Τελικά, ευτυχώς ο φίλος, από ό,τι μου είπε ο φίλος, πέρασε 14 μέρες, το πέρασε με ήπια συμπτώματα. Και τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά φαντάζεσαι δηλαδή να πας στο νοσοκομείο για ένα άλλο πρόβλημα. Εδώ είπαμε ότι θα απελευθερωθούν οι κλινικές πλέον που είχαν μετατραπεί όλες σε COVID, θα γίνουν free COVID και θα μπορούν και άλλα προβλήματα υγείας να αντιμετωπίζονται. Αν είναι να πας στο νοσοκομείο για να ρυθμίσεις ένα άλλο πρόβλημα υγείας, οποιοδήποτε είναι αυτό, από απλές εξετάσεις αιματολογικές μέχρι οτιδήποτε άλλο, χρόνιο πρόβλημα που έχεις ή προκύψει κάτι έκτακτο, και να πας από έτσι τζάμπα από κορονοϊό, είναι εξωφρενικό, είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω ειδικής. Αυτό το οποίο μου καταγγέλθηκε εμένα έγινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μάλιστα.
Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω για τα νοσοκομεία τι γίνεται τη περιοχή, ναι. Τι γίνεται στην Άρτα, τι γίνεται στην Πρέβεζα. Ξέρω ότι απαγορευόταν, ναι, η συνοδεία. Εγώ σου μεταφέρω ένα περιστατικό. Και σε ρωτάω, το θεωρείς σοβαρό ή όχι? Φυσικά και είναι σοβαρό, σοβαρότατο. Και νομίζω ότι κατά καιρούς έχουμε δει δημοσιεύματα και με παρόμοια περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία. Δηλαδή έκανε ο άλλος, πάει ο άλλος με τον άνθρωπό του ως συνοδός. Ο άλλος παραμένει μέσα για νοσηλεία 10, 15, 20 μέρες. Κάνει ένα rapid test κατά την εισαγωγή και βγαίνει αρνητικό. Όσο διάστημα μένει εκεί, δεν του κάνουν άλλο τεστ. Αυτός θα βγει έξω να ψωνίσει. Δεν μπορεί να κάτσει 20 μέρες μέσα. Θα βάλει κάποιον να τον αλλάξει, να ξεκουραστεί. Θα βγει να ψωνίσει. Δεν νομίζω ότι τα νοσοκομεία μπορεί να κάνουν και rapid test. Δεν ξέρω αν έγινε έλεγχος, αν ο ίδιος δεν είχε κάνει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Βαγγέλη, δεν μπορεί να το κάνει. Αν δεν το διασταυρώσει. Ναι, βέβαια. Θα επανέλθω πάλι στις θέσεις που έχω πάντα. Ότι σε κάθε περίπτωση για όλα υπάρχει ένας υπεύθυνος. Δεν μπορεί να ανήκουμε τα σχήρα μας ως πόντι πιλάτη. Φυσικά. Και στα νοσοκομεία υπάρχουν υπεύθυνοι, και στους Δήμους υπάρχουν υπεύθυνοι, και στην περιφέρεια υπάρχουν υπεύθυνοι, και στις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν μπορεί. Κάποιος είναι υπεύθυνος. Εννοείται, αλλά πρέπει να ψάξεις όλους τους κρίκους για να βρεις ποιος είναι αυτός που έσπασε. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Απλά το θέτω. Ας ασχοληθούν όποιοι νομίζουν ότι πρέπει. Γιατί στις θέσεις αυτές μπορεί να βρεθείς εσύ, να βρεθώ εγώ, ο άντρας σου. Έτσι δεν υπάρχει. Λοιπόν, για το τελωνείο του Μαυροματίου ασχολούμαστε από την Παρασκευή. Την Παρασκευή στο μόνο που έπεσες έξω ήταν η ημέρα την οποία ανοίγει. Τελικά χθες είπες ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγει και το τελωνείο του Μαυροματίου και φυσικά όλα αυτά μετά από παρέμβαση του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Παπαδόπουλου, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον φίλο, τον Πάλε Ποτέ, φίλο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Και σύντροφο, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αυτό και λέει λοιπόν, το δικό μου ρεπορτάζ. Αυτό. Παρακαλώ όμως, προχώρησε παρακάτω. Ξέρεις πόσες πόλεις ερίζουν και διεκδικούν την πατρότητα του Ομήρου, ότι από εκεί κατάγεται το Όμηρος. Βέβαια. Ξέρεις, έτσι. Ναι, μέχρι και από τη Βόρειο Ελλάδα, ξέρεις, όχι και από τα δικά μου τα μέρη, νομίζω, κάποιοι είχαν πει. Από τη Νότια Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι πραγματικά, είναι να το πάρεις το καλαμπούρι να γελάσεις, ή να πεις ουστ πολιτικά δίδες. Δηλαδή, είναι πραγματικά αδιανόητο. Και επειδή δεν μασάω λόγια, θα αναφερθώ συγκεκριμένα στον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Γιώργεκα. Θυμάστε τι είπα χθες? Αυτό. Ότι προσπάθησε, ναι. Ότι έτρεξε από Υπουργείο σε Υπουργείο, το είπα ή δεν το είπα? Ναι. Αλλά τον αγνώρισαν οι πάντες. Το γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ γιατί. Μπορεί αυτό και τα λοιπά. Έλα όμως που όταν ανακοινώθηκε το τελωνείο, πάει, ήταν στην Αθήνα. Είναι στην Αθήνα. Πάει στο γραφείο του Γεραπετρίτη του Υπουργού Επικρατείας. Δεν ξέρω αν είχαν ραντεβού με τον Δήμαρχο Φιλιατών. Ο Δήμαρχος Φιλιατών βέβαια δεν έκανε καμία δήλωση. Προφανώς φυλάτη τα νότα του. Έτσι υποθέτω, για να μην εκτεθεί. Και βγαίνει μια ανακοίνωση με τον Γιώργο Χαμογελαστό και τον Γεραπετρίτη που να ανακοινώνει τι? Ότι ο Γεραπετρίτης τον ενημέρωσε ότι ανοίγει το τελωνείο Μαυροματίου. Δηλαδή. Πραγματικά αυτός ο λαϊκισμός, ο πολιτικάντικος λαϊκισμός, δεν έχει όρια. Κύριε Γιώργιακα, κύριε βουλευτή, φίλε Βασίλη, αλλά φίλος μεν Πλάτων, φιλτέρα δε η αλήθεια για εμάς τουλάχιστον. Αν περιμένεις αυλοκόλακες και άλλους, ψάχνεις αλλού. Όχι σε εμάς. Αυτά τα πράγματα γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Πρώτον, ο Γεραπετρίτης είναι καθήλυναν αρμόδιος υπουργός. Αρμόδιος υπουργός είναι ο Χαρδαλιάς, είναι ο ΕΟΔΗ, ο Αρκουμανέας και όλοι αυτοί. Δεύτερον, τι συμπτώσεις είναι αυτές? Αυτές δεν είναι συμπτώσεις, αυτές είναι πρωτοφανείς. Την ώρα, την ημέρα που ανακοινώνεται να είσαι ο Γεροπατήρη εσύ και να σου ανακοινώνει ότι ανοίγει το τελωνείο και να το ανακοινώνεις εσύ στα μέσα τοπικά ενημέρωση εδώ πέρα, να στέλνεις φωτογραφίες με χαμόγελα που τα δένεις με κορδέλα πίσω, έτσι, με απαστράπτουσες λευκές οδοστοιχίες. Έλεος, πραγματικά έλεος. Ποιος κοροϊδεύεται? Τι θες να δείξεις, το κατόπιν ενεργειών μου? Τι θες να αναβιώσουν εποχές πολιτικαντισμού, φαυλοκρατίας και παλαιοκομματισμού άλλων εποχών? Πρόσεξε όμως, αγαπητέ βουλευτή, την ίδια ώρα που ο Γεροπετρίτης, λέμε τώρα καμία μπίπ να περνάει η ώρα, σε ενημέρωνε ότι ανοίγει το τελωνείο Μαυροματίου,
που αλλήμον. Ότι αλλήμον. Αν και αν ξέρω για να πετύχει που είναι το μαυρομάτι, αν ξέρει κατά πού πέφτει δηλαδή, από το χάρτη το έχει δείξει έτσι την κουκίδα, την ίδια ώρα η Υπουργός Παιδείας, κύριε Γιώργιακά, διαγράφει οριστικά και αμετάκλητα τα 37 τμήματα τα οποία είχαν συσταθεί επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό τον Γαβρόγλου και φεύγουν από τον ακαδημαϊκό χάρτη. Μεταξύ αυτών και το τμήμα διερμηνίας και μετάφρασης της Οικουμενίτσας. Γι' αυτό έχεις να μας πεις τίποτε ή η Σποτεία καταδικάζεται να μην έχει πανεπιστημιακό τμήμα. Αυτά κατά τα υπόλοιπα σοβαρευτείτε, γιατί ο κόσμος δεν τρώει πλέον κουτόχορτο. Δεν είμαστε εποχή της δεκαετία του 60 και του 70. Το κατόπιν ενεργειών μου και ο λαϊκισμός δεν περνάει πλέον. Και πάμε γελάει και ο κάθε επικραμμένος. Και πάμε στη συνάντηση της κυρίας Αγγελοπούλου. Ορίστε. Πάμε λέω στη συνάντηση της κυρίας Αγγελοπούλου, της Προέδρου της Επιτροπής Ελλάδα 2021, με φορείς της περιοχής, με αφορμή βέβαια τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Σούλι. Στα Σίβωτα. Έγινε η συνάντηση. Μετά. Μετά από το Σούλι, το σχολιάσαμε. Συνάντηση. Ναι, βεβαίως, το είπαμε. Ναι. Έτσι. Και εγώ εξέφρασα κάποιους προβληματισμούς. Ναι. Αλλά μπορεί εγώ να πέφτω έξω. Δηλαδή, τι είμαστε, ξερόλες. Μπορεί να έχει κάποιο λόγο. Θέλει να το συνδέσει με το τουριστικά το ζήτημα της Ελλάδας το 2021 μέχρι το Σούλι. Τέλος πάντων, να υπενθυμίσω κάτι, ότι τέλος του 2021, δηλαδή σε 6 μήνες, κυρία Αγγελοπούλου, δεν θα έχει καμία ιδιότητα, το ξέρεις αυτό. Ναι. Δηλαδή, ό,τι να γίνει, θα γίνει τώρα. Ναι ή όχι. Ναι, πάνε η θητεία της. Mm. Άλλο λέω. Ναι. Πάνε λοιπόν, και καλά κάνανε και πήγανε, νηστικοί θα καθόταν οι άνθρωποι, αφού επισκέφθηκαν τα Σίβωτα, να φάνε. Σε εστιατόριο γκουρμέ και πώς το λένε, καλά γλάτω πα. Ναι. Γκουρμέ λέγεται. Γκουρμέ, για πες. Λοιπόν, και καλά κάνανε. Πού την πήγαινε, σε Καπηλιό, εκεί η Αγγελοπούλου είναι αυτή, ο δήμαρχος. Πολύ καλά έκανε και την πήγε. Και τη έκανε και το τραπέζι, και λουκούλιο να ήταν, και ας ήταν και πλούσια τα εδέσματα, και ας τα πλήρωσε ο Δήμος. Σε όλα αυτά είμαστε large. Μπράβο. Είναι επίσημη υψηλή προσεκλημένη. Όταν όμως είδα χθες, είναι πρώτα να το δω, φωτογραφίες που διέρευσαν, και βλέπω τον Δήμαρχο, η Οικουμενίτσα στον Δήμαρχο, με την Αγγελοπούλου σε απόσταση όχι αναπνοής, ακόμη πιο κοντά. Πιο κοντά, πιο κολλητά δεν γίνεται, παθαίνεις ασφυξία. Και δίπλα τον βουλευτή. Και απέναντι ακριβώς κάποιους παράγοντες του Δημαρχείου και θεσμικούς, δηλαδή αιρετούς, και κάποιους εξωθεσμικούς, κάποιοι τύποι δηλαδή οι οποίοι είναι της αυλής του Δημάρχου, αυλοκόλακες και οσφιοκάμπτες, έτσι, και είναι παντός καιρού και παντός περιστάσεως, να χαμογελούν και να απαθανατίζονται στο τραπέζι χωρίς μάσκες και χωρίς αποστάσεις. Και αυτές κυκλοφόρησαν σε όλη τη Σπρωτεία. Σε ρωτώ λοιπόν εγώ, είναι αυτό θέαμα για υπεύθυνους πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς τοπικούς ταγούς? Απάντησέ μου και βουλευτή. Δηλαδή εγώ που πάω στην καφετέρια, ακόμη και τώρα που είμαι και εμβολιασμένος και με τα δύο εμβόλια, και βάζω μάσκα για να πιω τον καφέ, γιατί δεν έχει καταργηθεί η χρήση της μάσκας? Ξέρεις κάτι σήμερα, το ξέρω εγώ. Όχι. Ορίστε. Δεν έχει καταργηθεί η χρήση μάσκας. Για να πιω λοιπόν εγώ τον καφέ μου στην καφετέρια, βάζω τη μάσκα και κάθε φορά τη βγάζω, πίνω μια γουλιά και την ξαναβάζω. Εγώ, ο κοινός θνητός, εσείς η τοπική ταγή, ο δήμαρχος και ο βουλευτής, ας παρατρεχάμενους και τους κολαούζους. Αυτοί, ό,τι κάνουν οι άλλοι, κάνουν και αυτοί. Οι χειροκροτητές είναι και για να σηκώνουν, για να κουβαλάνε τα παλτό. Πώς φωτογραφίζεστε? Και εσύ, κυρία Αγγελοπούλου, μη θυμηθούμε τώρα τι έγινε το 2004, το βράδυ των Ολυμπιακών Αγώνων, με τα πυροτεχνήματα που πήγε να κάψει στην Αθήνα. Μην τα θυμηθούμε. Όχι, μην νομίζω ότι έχουμε κοντή μνήμη. Να κλείσουμε με ένα πολιτικό quiz, Βαγγέλη. Έχουμε χρόνο. Πες το κατευθείαν. Όχι, τον έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ. Πες το. Να το πω, ωραία. Quiz λοιπόν, πολιτικό. Σε ποιο νομό βουλευτές διαφορετικών κομμάτων, ο ένας κόμματος εξουσία, ο ένας είναι βουλευτής του κόμματος που κυβερνά, και ο άλλος είναι κόμματος της αντιπολίτευσης. Γίνονται πολιτικές αλλάξω μπιπ. Είπα πολιτικές, αλλάξω μπιπ. Δηλαδή, ο κυβερνητικός έχει κάνει μια συμφωνία κυρίων με το μη κυβερνητικό, ότι κοίτα να δεις, μη με ενοχλείς, μην αυτό, χαμηλούς τόνους κλπ. Πώς θα διορθούν, ξέρω εγώ, στο νοσοκομείο, 20 άτομα,
Πάρε 5 κι εσύ. Μάλιστα. Πάρε 4 κι εσύ. Πάρε 3 κι εσύ. Να σε ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν σε ενδιαφέρει να μάθει ποιοι είναι αυτοί. Όχι, τώρα δεν με ενδιαφέρει να μάθω εκτός αν έχει στοιχεία χειροπιαστά. Θα τα πούμε. Στοιχεία χειροπιαστά. Ωραία. Μισό λεπτό. Εξάρτητα πώς τα εννοεί. Ναι. Εγώ στοιχεία δεν έχω, αλλά επειδή όπως γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν σουράω και πολύ, εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική αλλαξό πιπ, θα βγω να το πω και ας έχουν τα κότσια μετά να στραφούν εναντίον ποινικά. Γιατί όχι. Βαγγέλη μου, καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος το ερχόμενο Σάββατο 5 Ιουνίου, εμείς θα μιλήσουμε τώρα για το κοινωνικό αγαθό του νερού και πιο συγκεκριμένα για το φυσικό μεταλλικό νερό Σέλι, για το οποίο βέβαια θα συζητήσουμε με την υπεύθυνη μάρκετινγκ της Σίγμα Μεντεκίδης και του φυσικού μεταλλικού νερού Σέλι, την κυρία Λίλιαν Βαβούρα. Κυρία Βαβούρα, καλησπέρα. Κυρία Ευαγγελίου, σε εσάς τους τηλεθεατές σας και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Μια που αναφερθήκαμε στον πρόλογο για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, έχουν κάποια αξία αυτές οι παγκόσμιες ημέρες? Πιστεύω πως έχουν και έχουν για τους βασικούς λόγους ότι αποτελούν μια ευκαιρία ουσιαστικά για ενημέρωση, υπενθύμηση αλλά και ευαισθητοποίηση όλων μας σε πολλά θέματα τα οποία μας αφορούν άμεσα, αλλά λόγω της η προτεραιότητά τους μάλλον χάνεται στη δύσκολη καθημερινότητα στην οποία ζούμε. Mm. Οπότε ναι, θεωρώ ότι η αξία τους είναι μεγάλη. Η φετινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος έχει θέμα την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Πιστεύετε ότι οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τα οικοσυστήματα? Θα σας απαντήσω αλλιώς. Πιστεύω ότι είναι μία ευκαιρία για να τα γνωρίσουμε καλύτερα τα οικοσυστήματα. Και η αλήθεια είναι ότι ακούμε οικοσύστημα και πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε και τι σημαίνει ένα οικοσύστημα. Γιατί ως οικοσύστημα εννοείται ουσιαστικά η βασική οικολογική μονάδα η οποία αποτελείται από το φυσικό περιβάλλον και τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό. Δηλαδή τη χλωρίδα του και την πανίδα του. Και το Σέλι έχει καταγωγή από τα παρθένια οροπέδια του Βερμίου. Είναι ένα φυσικό περιβάλλον σπάνιας βιοποικιλότητας και καθαρότητας και έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Και που η αξία του δεν έχει μείνει μόνο εντός των συνόρων, αλλά σε παγκόσμια αγορά το ξέρουν, το γνωρίζουν και περισσότερο, αν θέλετε, το καταναλωτικό κοινό το προτιμά. Δείχνει την προτίμησή του. Σωστά. Θα το πούμε όμως αυτό, ναι. Η εταιρεία λοιπόν, Σίγμα Μεντεκίδης και το φυσικό μεταλλικό νερό Σέλι, που μιλήσατε λίγο πριν για το οικοσύστημα, πόση μεγαλύτερη σημασία δίνει στην προστασία του περιβάλλοντος? Για μας η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα. Και πιο συγκεκριμένα να αναφέρω κάποιους λόγους αναφορικά με τη χρήση του νερού. Για παράδειγμα, έχουμε καταφέρει να χρησιμοποιούμε με απόλυτα ορθολογικό τρόπο τους υδάτινους σπόρους, έτσι ώστε να μην σπαταλιέται ούτε μία σταγόνα νερού. Ναι. Είναι σημαντικό επίσης ότι αξιοποιώντας την τελευταία τεχνολογία έχουμε καταφέρει φιάλες Σέλι να χρησιμοποιούν μειωμένο πλαστικό κατά 40%, βέβαια διατηρώντας πάντα τα υψηλότερα στάνταρ ποιότητας. Είναι δεδομένο αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα που συζητάμε και για την ανακύκλωση. Έτσι. Και επειδή εμείς στηρίζουμε πάρα πολύ την πρακτική της ανακύκλωσης, σε όλες μας τις συσκευασίες υπάρχει σήμανση ότι τα υλικά είναι 100% ανακυκλώσιμα, καθώς και προτροπή για ανακύκλωση στους ειδικούς κάδους. Mm. Μην ξεχνάμε ότι το περιβάλλον δεν μας ανήκει, αλλά ουσιαστικά το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Από τις επόμενες γενιές. Κυρία Βαβούρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φυσικού μεταλλικού νερού Σέλι και τι είναι αυτό που το κάνει πιο ιδιαίτερο και αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει? Το σημαντικότερο είναι ότι το Σέλι αναβλύζει από πηγή φυσικής ροής, την πηγή φυσικής ροής Άσος, ακολουθώντας τον αέναο κύκλο του νερού ουσιαστικά. Έτσι, στο υπόγειο ταξίδι του εμπλουτίζεται με πολύτιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία και είναι ένα φυσικό μεταλλικό νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα, το οποίο το καθιστά και κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι η μοναδική του αυτή σύσταση κάνει το Σέλι να αποτελεί ένα πολύτιμο σύμμαχο για μας, για την υγεία, την ομορφιά αλλά και την ευζοία μας. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε έτσι να πούμε ότι κάθε σταγόνα του κλείνει μέσα της
όλη την ομορφιά της φύσης. Mm-hmm. Και για αυτούς τους λόγους, για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους, το Σέλι μάλιστα βραβεύεται κάθε χρόνο και σε διεθνείς διαγωνισμούς. Πόσα δηλαδή βραβεία έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα? Να σας πω ότι καταρχάς είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί αυτή η μοναδική ποιότητα και βελούδινη γεύση που ανέφερα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα ελληνικά σύνορα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Το Σέλι ανήκει στα κορυφαία νερά του κόσμου, με σημαντικά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς ποιότητας και γεύσης, και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, θα αναφέρω τους δύο μεγαλύτερους, που είναι και οι πιο αναγνωρισμένοι, είναι ο ITI και ο Mont Selection. Και το Σέλι σε αυτούς τους διαγωνισμούς κερδίζει χρυσά βραβεία από τον πρώτο χρόνο συμμετοχής του μέχρι και σήμερα. Μάλιστα, από τον διακεκριμένο οργανισμό, ITI, έχει λάβει συνολικά 21 χρυσά αστέρια. Ενώ για 6 συνεχόμενα χρόνια από το μόνο της Σελεξιόν το απονέμεται το χρυσό βραβείο. Αυτό σας κάνει να ανεβάζετε περισσότερο και πιο ψηλά τον πύχη κάθε φορά? Αυτό. Για την ποιότητα... Και έτσι, για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του νερού που θα το έχουν πάντα ανάμεσα στις πρώτες θέσεις. Έτσι είναι, γιατί η ποιότητα για μας είναι το πιο σημαντικό. Με καθημερινούς ελέγχους που γίνονται. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Θέλουμε να φτάνει στον καταναλωτή κρυστάλλινα καθαρό για την απόλαυσή του. Νερό, πολύτιμο αγαθό της ζωής. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Κυρία Βαβούρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ και σε εσάς. Δεν θα αλλάξει κάτι στην απαγόρευση κυκλοφορίας σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Αριστοτελή Απελώνη, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυρία Πελώνη υπογράμμισε πως βελτιώνονται τα επιδημιολογικά δεδομένα και πως η επιχείρηση ελευθερία συνεχίζεται με υποδειγματικό τρόπο. Παραμένει, όπως όλα δείχνουν, η απαγόρευση κυκλοφορίας και τα μέσα Ιουνίου, καθώς η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως δεν θεωρεί πως θα αλλάξει κάτι ως προς το συγκεκριμένο μέτρο. Η κυρία Πελώνη, σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ανέφερε πως δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν περιμένω να αλλάξει κάτι στην απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ανέφερε. Προανέφερα, δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επί της παρούσης δεν περιμένω κάτι καινούριο ότι θα αποφασιστεί ως προς αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Μέχρι τα μέσα Ιουνίου περίπου. Η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως η επιχείρηση ελευθερία συνεχίζεται με υποδειγματικό τρόπο. Καθώς διανύουμε τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, με τη βοήθεια του καιρού και την πρόοδο του εμβολιασμού, βελτιώνονται τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς μειώνεται τόσο ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων, όσο και ο αριθμός των διασωληνωμένων συμπολιτών μας. Η πανδημία, ωστόσο, είναι εδώ και οφείλουμε, όπως επίμονα συνιστούν οι ειδικοί, να τηρούμε τους υγειονομικούς κανόνες, να αξιοποιούμε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ και να πάρουμε στα χέρια μας την ασπίδα που μας προσφέρει η επιστήμη με τα εμβόλια. Η επιχείρηση ελευθερία συνεχίζεται με υποδειγματικό τρόπο και πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, γεγονός που δημιουργεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη. Ήδη έχουν γίνει πάνω από 5.790.000 εμβολιασμοί και περισσότεροι από 3.752.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό πάνω από 35%, ενώ έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 2.155.000, ποσοστό πάνω από 20%. Σημειώνεται ότι με την επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία, ο μέσος όρος των συμπολιτών μας στα νησιά που έχουν κάνει την πρώτη δόση έχει διαμορφωθεί στο 40%, ενώ ο μέσος όρος όσων έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους φτάνει στο 27%. Τέλος, ανέφερε η κυρία Πελώνη ότι συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς και ταυτόχρονα εξακολουθούμε να προσέχουμε έτσι ώστε, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να έχουμε φέτος ένα πιο ασφαλές και πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χαιρετίζοντας την 66η συνάντηση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, έστειλε μήνυμα για ένα ασφαλές καλοκαίρι στην Ελλάδα. Η ασφάλεια, τόνισε, είναι το πρωταρχικό μας μέλημα και ήμασταν στην πρώτη γραμμή μια σειρά καινοτομιών που μας επέτρεψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας να διασφαλίσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να κάνουμε τα ταξίδια όσο πιο ασφαλή γίνεται.
Ήδη από την περασμένη Τρίτη, η Ελλάδα μαζί με άλλες 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποίησαν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID. Είναι μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι ο σχετικός κοινοτικός κανονισμός διαμορφώθηκε σε μόλις 2 μήνες, όταν σε άλλες περιπτώσεις απαιτούνταν χρόνια. Η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, που κάποιοι θεωρούσαν καταδικασμένη και λιδωρούσαν, κατέληξε σε σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας, καθώς μπορεί να λειτουργεί σαν λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, να διευκολύνει τις μετακινήσεις τους με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και να συμβάλλει στην τόνωση του τουρισμού. Και αυτό είναι μείζωνο σημασίας για τη χώρα μας. Ευελπιστούμε λοιπόν πως η φετινή τουριστική περίοδος θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Η χώρα μας στέλνει μήνυμα ότι είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση συνεχίζει την ανάπτυξη δράσεων για τη στήριξη της επανεκκίνησης δραστηριοτήτων που υπέστησαν σοβαρό πλήγμα από τα μέτρα άμυνας στην πανδημία. Τη Δευτέρα άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης από τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους. Την ίδια μέρα άνοιξε και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιδότησης παγίων δαπανών μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή τρέχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών. Αφορά επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019, επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019, καθώς και τα κτέλ. Την Τρίτη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη δρομολόγηση νέας δράσης ύψους έως 420 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά στην παροχή κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλήμματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και κάμπινγκ, τουριστικά γραφεία, πρακτορία και επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων. Η ενίσχυση θα ανέρχεται στο 5% επί του τζίρου στα καταλήμματα και στο 2,5% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά άφημη τα 400.000 ευρώ. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η μείωση τζίρου της τάξης του 30% και η απασχόληση τουλάχιστον ενός εργαζομένου. Αποφασίστηκε επίσης η συνέχιση και για τον Ιούνιο της πλήρους απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών, για τα γυμναστήρια καθώς και για επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα. Αποφασίστηκε ακόμη για το μήνα αυτό η καταβολή μειωμένου κατά 40% ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, καθώς και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή εργασίας και τη φοιτητική εστία των παιδιών τους. Παράλληλα, δίνεται στις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή τον Ιούνιο η δυνατότητα για αναστολή της πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών πληρωτέων το μήνα αυτό. Σήμερα, στις 7.30 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου στο πλαίσιο των ενέργων του Ταμείου Ανάκαμψης και του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
Γενικά αίθριος προβλέπω το καιρό στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή «Μύθος και αλήθεια» με το Λάμπρο Γιώτη. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.